Ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής για ακτινοδιαγνωστικά κέντρα που λειτουργούν χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και εποπτεία και με αγνώστου ποιότητας μηχανήματα αλλά και υπερβολικής χρήσης τους, βρήκαμε τον καταλληλότερο να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Είναι ο προϊστάμενος του κλάδου ιατρικής φυσικής του ΟΚΙΠΗ, ο γιατρός ο πρόδρομος Καπλάνης. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, επειδή... Δεν είμαι γιατρός, είμαι διδάκτορας φυσικής. Ναι, απολογούμαστε. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε μαζί. Το σημαντικό είναι η γνώση σας για το θέμα αυτό που αναστάτωσε έτσι τους πολίτες, διότι λέξαν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά. Να δούμε τη σημασία των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων, τη σημασία των μηχανημάτων αυτών, οι οποίες κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και να διαχωρίσουμε, αν θέλετε, ή τη συνέπιση ή την χρήση, ή τι είναι σωστό να κάνουμε. Έχουμε κλασική ακτινολογία, έχουμε υπέρηχους, έχουμε MRI, έχουμε CT αξονικό. Άρα, αν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στους τηλεθεατές, ότι δεν βλάφτει να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, με μέτρο βεβαίως, και εκεί που είναι καλά τα μηχανήματα. Ωραία. Ο τρόπος που είχαμε εξηγήσει στη Βουλή, στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ήταν για να δώσουμε το μήνυμα ότι καμία εξέταση δεν πρέπει να πραγματοποιείται. Συγγνώμη. Ναι, συνεχίστε. Συνεχίστε, σας ακούμε. Καμία εξέταση δεν πρέπει να γίνεται εάν δεν τηρείται η βασική αρχή της δικαιολόγησης. Στα αγγλικά λέγεται justification. Mm-hmm. Justification σημαίνει ότι θα πρέπει να ζυγίζεται πάντοτε το όφελος της οποιασδήποτε ακτινοδιάγνωσης εναντί της πιθανής ζημιάς. Και αν το όφελος είναι περισσότερο από την ακτινοδιάγνωση, τότε σίγουρα να γίνει η οποιαδήποτε εξέταση. Σίγουρα να γίνει. Θυμάμαι πριν καιρό, μας είχαν δείξει στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας μία διαφάνεια με μία κοπέλα πολυτραυματία, η οποία είχε ακτινοβοληθεί και φαινόταν ξεκάθαρα και το έμβριο, το οποίο τότε ήταν 4 μηνών. Και όταν ρωτήσαμε καλά, μα ακτινοβολήθηκε η συγκεκριμένη έγκυος, και μας είπαν φυσικά δεν είχε επιλογή, έπρεπε να ακτινοβοληθεί. Άρα πληρήθηκε πλήρως το θέμα της δικαιολόγησης. Άρα το όφελος από την εξέταση υπερίσχε της πιθανής βλάβης. Τελικά η μητέρα ήταν μια χαρά και το μωρό γεννήθηκε και ήταν επίσης μια χαρά μετά από 5 μήνες. Άρα ο στόχος δεν ήταν να πανικοβάλουμε τους συμπατριώτες μας. Ο στόχος είναι να τους ευαισθητοποιήσουμε ότι πραγματικά δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα, σε μέναν έτυχε, φαντάζομαι και σε εσάς, πολλές φορές έχουμε ακούσει ασθενείς να λέμε θα αλλάξω τον προσωπικό μου γιατρό επειδή δεν με παραπέμπει να κάνω αξιολογική τομογραφία. Αν είναι δυνατόν, ο γιατρός είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν επιβάλλεται να γίνει οποιαδήποτε εξέταση. Είτε αυτή είναι χαμηλής δόσης είτε μεγάλης. Άρα δεν πρέπει να γίνονται οποιασδήποτε εξετάσεις, διότι δυνητικά η οποιαδήποτε ακτινοβολία μπορεί να αποκαλέσει σε βάθος χρόνου καρκίνο. Τώρα, επειδή ακούω ότι δεν είναι θεσμοθετημένα τα διάφορα διαγνωστικά κέντρα και ότι δεν υπάρχει νόμος, αυτόν νιώντος σεβασμόν σε όποιον το λέει η κυρία Σάβα, είναι παντελώς λαθασμένο. Υπάρχει νόμος, ο νόμος περί προστασίας από γεωνίζουσες ακτινοβολίες νόμο, mm-hmm. για να καθησυχάσω τους πάντες, ο οποίος διέπεται από την αρμόδια αρχή ακτινοπροστασίας του Υπουργείου Εργασίας, που ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και οι συνάδελφοι εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και έχουν εγκρίνει εκείνοι συγκεκριμένοι συνάδελφοι στην υπηρεσία ακτινοπροστασίας ορισμένους εμπειρογνώμονες φυσικούς ιατρικής, οι οποίοι ελέγχουν συστηματικά και βάσει ετήσιου προγράμματος όλα τα διαγνωστικά συστήματα τα οποία ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά τα οποία ανήκουν στον κρατικό τομέα, του ΟΚΙΠΗ δηλαδή, ελέγχονται από το δικό μας το τμήμα. Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω πολλούς επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι επικαιροποιούν και τις γνώσεις τους. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι για να δικαιολογήσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να επιτηρούν και να ελέγχουν τα ακτινοδιαγνωστικά συστήματα, επικαιροποιούν και τις γνώσεις τους. Ναι. Και μάλιστα όλα τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή και η αρμόδια αρχή κρίνει
αν χρειάζεται οποιαδήποτε. Όμως, κύριε Καπλάνη, τι ελέγχουν, γιατί είναι ο νόμος για τις ιονίζουσες ακτινοβολίες, ελέγχουν τα μηχανήματα, ελέγχουν. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι ακριβώς ελέγχεται βάσει αυτής της νομοθεσίας που μόλις μας είπατε. Αλλά για εμάς τους απλούς πολίτες, η σημασία έχει να ξέρουμε ότι είναι ασφαλή αυτά τα διαγνωστικά μηχανήματα. Χωρίς αφιβολία. Χωρίς αφιβολία. Χωρίς κανένα δισταγμό. Θα πω ότι μακάρι όλα τα συστήματα τα οποία υπήρξουν κάτω από την ομπρέλα της υγείας να ελέγχονταν τόσο σχολαστικά όπως τα ακτινολογικά. Το τι ελέγχουν, υπάρχουν πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, τα οποία ελέγχουν τόσο την αξία της διαγνωστικής εικόνας, την ποιότητα της εικόνας δηλαδή. Έχουμε πανάκριβους εξομοιωτές, και εμείς και οι συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα, που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα της εικόνας και ταυτόχρονα μετράμε και τη δόση που θα πάρει ο ασθενής. Και όλα γίνονται βάσει πρωτοκόλλου. Άρα, κύριε Καπλάνη, αυτό που λένε ότι αγοράζουν κάποια μηχανήματα πιο φθηνά κλπ. Ή μεταχειρισμένα, ή δεν ξέρω, αυτά ισχύουν. Ναι. Ωραία. Αυτό ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, κυρία Σάβα. Αυτό ανοίγει το κεφάλαιο της κατηγοροποίησης. Είμαι υπέρμαχος, πραγματικά υπέρ της κατηγοροποίησης του εξοπλισμού, διότι δεν είναι δίκαιο για κανέναν να κατηγοροποιούνται όλα τα συστήματα στην ίδια κατηγορία. Φυσικά, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, όλα τα συστήματα πληρούν τους ποιοτικούς ελέγχους, απλά τα σύγχρονα σίγουρα έχουν μια καλύτερη διαγνωστική αξία και μειωμένη δόση προς τον ασθενή. Ναι. Άρα είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι θα πρέπει να κατηγοροποιηθούν τα συστήματα. Και μάλιστα, ως κλάδος ιατρικής φυσικής του ΟΚΙΠΗ, είχαμε συνάντηση τρεις φορές με τον ΟΑΗ, που έχει δείξει μια κατανόηση στο αίτημά μας και έχουμε δείξει τρία διαφορετικά μοντέλα. Ένα μοντέλο που έχει γίνει στη Γερμανία, ένα μοντέλο που έχει γίνει στο Λουξεμβούργο και ένα μοντέλο που έχει γίνει στη Γαλλία. Προσωπικά είμαι υπέρ του μοντέλου της Γερμανίας. Το λόγο είναι ότι έστω και ένα σύστημα είναι αρχαιότερο, 10 χρόνων παλιότερο, το βασικό κριτήριο είναι η διαγνωστική αξία και η δόση προς τον ασθενή. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ Άρα, δύσκολο κύριε Καπλάνη, εγώ ως ασθενής πάω για μια εξέταση διαγνωστική, να γνωρίζω όμως στο διagnostικό κέντρο που πάω τι είδους μηχάνημα είναι αυτό. Αν είναι προηγμένης τεχνολογίας, αν είναι αρχαιότερης και άρα ενδεχομένως να χρειαστεί κάτι πρόσθετο. Έχετε δίκιο. Δύσκολο. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται συνεργασία του ΟΑΗ. Επαναλαμβάνω όμως για να μην παρεξηγηθώ ότι όλα τα συστήματα πληρούν τους ποιοτικούς ελέγχους που ελέγχονται από τους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα. Και ελάτε να δούμε κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, διότι η συζήτηση που έγινε είναι για το πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Και ελάτε να μας εξηγήσετε, κύριε Καπλάνη, είναι η ακτινογραφία η απλή που πας και σου λέει, ξέρω εγώ, να βγάλεις τα ρούχα σου, κυρίως άμα είναι θώρακος για τον πνεύμονα κλπ. Ρωτάνε αν είναι έγκυος μια κοπέλα, έτσι, είναι από τις κύριες ερωτήσεις. Είναι αυτό. Είναι και ο υπέρηχος, το ultrasound, το γνωστό. Είναι το MRI, ο μαγνητικός, και είναι και το CT. Πού να ξέρουμε κάθε φορά που μας λένε να κάνουμε κάτι, ή αν έχουμε κάνει ένα MRI, πήγαινε κάνει ένα MRI, την επόμενη μέρα πήγαινε κάνει ακόμα ένα, να δούμε και λίγο πιο πάνω. Τι διαχωρίζει, αν θέλετε, το MRI από το CT, όλα αυτά. Εξηγήστε μας έτσι, αν θέλετε. Ωραία, να καταλάβουν οι πολίτες. Ναι. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αλλά... Έχουν ήδη το ίδιο βαθμό ακτινοβολίας, αν θέλετε. Είναι το ίδιο. Ναι. Καταρχάς, υπέρηχοι, τα ultrasound και το MRI είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Mm-hmm. Άρα δεν εκπέμπει ακτινοβολία ιονίζουσα. Άρα δεν είναι καθόλου βλαβερή. Άρα επαναλαμβάνω, το ultrasound και το MRI δεν εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία. Μάλιστα. Τα άλλα ναι, εκπέμπουν. Και ανάλογα με και το μέρος του σώματος το οποίο θα εξεταστεί. Υπάρχουν ακτινοευαίσθητα όργανα, τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, και υπάρχουν και σίγουρα ένας αξιολογικός τομογράφος έχει περισσότερη δόση από μια απλή ακτινογραφία θώρακος. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι ο αξιολογικός τομογράφος είναι ένα υπερσύγχρονο εργαλείο στα χέρια των ιατρών και θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται. Και από το 1967 που ανακαλύφθηκε από τον Χάουντσφιλντ έχουν σωθεί εκατομμύρια ζωές. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι επικίνδυνη ακτινοβολία δεν μπορεί να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο όμως για να επιβάλλεται. Και η διαφορά, κύριε Καπλάνη, του CT από το MRI. Ναι,
το ένα εξετάζει μαλακά μόλι, το άλλο εξετάζει τα οστά ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα σημαίνει το άλλο. Επαναλαμβάνω ότι το MRI είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία. Αλλά εκείνο που πρέπει όμως να. Για να λυθεί το πρόβλημα της προκλητής ζήτησης, που ο κάθε Κύπρος πολίτης θεωρεί ότι λόγω της αλόγιστης εγκατάστασης πάρα πολλών διαγνωστικών κέντρων στην Κύπρο, πιθανόν να υπάρχει προκλητή ζήτηση. Ναι. Πιθανόν. Ταυτόχρονα υπάρχει και αλόγιστη χρήση στην ακτινοβολία. Τούτο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τούτο είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και τούτο είναι το πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Και ο τρόπος είναι η θεσμοθέτηση πρωτοκόλλων παραπομπής. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Ο τροχός ανακαλύφθηκε το 3600 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Δεν θα ανακαλύψουμε εδώ τι να πάει. Ναι. Υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου θεσμοθετημένα πρωτόκολλα παραπομπής. Άρα ναι. Δεν θα έχει την υποκειμενική κρίση ο παραπέμπων ιατρός. Αν ο πρόδρομος του καπλάνης πρέπει να κάνει 5 αξιολογικές τομογραφίες σε ένα χρόνο. Αυτό θα εξαρτάται από το πρωτόκολλο παραπομπής. Και ευτυχώς υπάρχει σύπνοια. Πλήρη σύπνοια απόψεων από όλους τους φορείς. Και από τον ΟΑΗ και από την Ακτινοβολική Εταιρεία Κύπρου και από το Σύλλογο Φυσικών Ιατρικής και σίγουρα από τον ΟΚΙΠΗ και από την αρμόδια αρχή. Άρα πρέπει να υιοθετηθούν πρωτόκολλα παραπομπής. Ωραία, ναι, κύριε Καπλάνη, με όλα όσα μας εξηγήσατε και για την ποιότητα, αν θέλετε, την ασφάλεια των μηχανημάτων, των διαγνωστικών. Ποιος ελέγχει, αν θέλετε, αυτούς που τα χειρίζονται, γιατί μας είπατε και για το μέγεθος της ακτινοβολίας και εν τέλει είναι αυτοί που διαβάζουν κιόλας αυτές τις εξετάσεις. Είναι οι πρώτοι και είναι και αυτοί που τα στέλνουν στους γιατρούς. Έχουμε δει στο παρελθόν πολλές φορές να μην εντοπίζουν πράγματα που έπρεπε να είχαν εντοπίσει, διότι ο γιατρός, ο οποίος δεν μπορεί να διαβάζει στον ίδιο βαθμό έτσι, αυτά τα αποτελέσματα, να στηρίζεται σε αυτές τις διαγνώσεις, που κάποιες φορές είναι λάθος και μοιραία είναι αυτά τα λάθη. Έχετε δίκιο. Τώρα, ας πάμε στους χειριστές πρώτα. Είχε αναφέρει τους χειριστές, τι διαχειρίζονται. Δεν κάνω λάθος, ήταν τροποποιητικός νόμος του νόμου περί ιονίζουσας ακτινοβολίας του Δεκεμβρίου του 20. Έχει πει ότι μέχρι τώρα μίλαγε ότι ο κάθε χρήστης πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Φυσικά, στο 99% αυτοί που τα χειρίζονταν είναι πολύ προσοντούχοι τεχνολόγοι και ακτινολόγοι, αυτούς που σήμερα, που παλιότερα ονομάζονταν ακτινογράφοι. Όλοι οι ακτινογράφοι είναι προσοντούχοι και ο νόμος ξεκαθαρίζει ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι προσοντούχοι. Άρα, εάν σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο, στον το σεβασμό στον ιδιωτικό τομέα, δοθεί η ευθύνη σε κάποιον άτομο να χειριστεί κάποιον ακτινογραφικό σύστημα, αυτό είναι παράνομο. Δεν λέω πως συμβαίνει, αλλά είναι παράνομο. Διότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Πρέπει να είναι προσοντούχοι. Και οι ακτινογράφοι, οι τεχνολόγοι, οι ακτινολόγοι δηλαδή, είναι πολύ καλιά, πολλά καλά προσοντούχοι. Και ποιος τα ελέγχει, είπαμε, οι εμπειρογνώμονες φυσικοί ιατρικοί. Λοιπόν, άρα κλείνοντας και συνοψίζοντας για τους τηλεθεατές που μας ακούνε να μην ανησυχούν αν έχουν κάνει 2-3 MRI φέτος κλπ. Οι υπέρηχους, ότι δεν είναι να διαχωρίσουμε MRI και υπέρηχο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Ναι. Κυρία Σάβα, να πω κάτι. Ακόμα και δικά μου μέλη, της δικής μου οικογένειας, έχουν κάνει πολλές αξονικές. Όταν με ρώτησαν, τους είπα, εάν επιβάλλεται να κάνεις, φυσικά και θα κάνεις. Είναι πάντοτε. Είπαμε, αλλά έχει ένα θέλετε αριθμό που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή όχι, η απόσταση όχι. Μεταξύ. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει όριο για ασθενείς και καλά κάνουν και δεν υπάρχουν όρια. Μάλιστα. Υπάρχουν όρια για μας, τους χρήστες ακτινοβολίας. Αλλά για τους ασθενείς δεν υπάρχουν όρια. Όσες φορές πρέπει κάποιος να κάνει υπό την προϋπόθεση ότι είναι δικαιολογημένη εξέταση. Είναι το όφελος εάν του βάρους της πιθανής ζημιάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπλάνη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μας υπόλοιπο. Είχατε διαφωτίσει. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο τώρα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Μιχάλης Κατζουμαντέλα. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε μια σειρά από θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την πανδημία, διότι το Υπουργείο το δικό σας δεν είναι, είπαμε, Υπουργείο Πανδημίας. Είναι πολλές άλλες εκκρεμότητες και πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Ωστόσο, επειδή τις τελευταίες μέρες συζητάμε, έχουμε.